Αυξάνονται μέρα με την ημέρα οι οικοδομές που μένουν χωρίς θέρμανση, όχι όμως γιατί το επιλέγουν οι ένοικοι, αλλά γιατί μένουν απλήρωτα τα κοινόχρηστα και ως εκ τούτου οι διαχειριστικές εταιρείες αναγκάζονται να προβούν στη διακοπή της. Φέτος, μάλιστα, δεν υπάρχει και δυνατότητα διακανονισμού, αφού τα πρατήρια υγρών καυσίμων πρέπει να πληρώσουν άμεσα το πετρέλαιο θέρμανση προς τις εταιρείες και άρα άμεσα πρέπει να το πληρώσουν και οι ένοικοι των οικοδομών. Το κλείνουν δεν είναι επιλογή, το κλείνουν είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα το ότι υπάρχει δυσκολία αποπληρωμής των ποσών αυτών. Οπότε αυτόματα, λόγω της μη πληρωμής, κλείνουν οι οικοδομές. Δεν έχουν θέρμανση. Σε τι ποσοστό βλέπετε ότι οι πολυκατοικίες εδώ στην Ξάνθη έχουν δυσκολεύονται να αποπληρώσουν, οπότε κλείνουν, θα λέγαμε, και τη θέρμανση? Στο δικό μας πελατολόγιο είναι σε ένα 30% και δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι ότι το ποσοστό ανεβαίνει σταδιακά. Πρόβλεψη δεν μπορώ και δεν θέλω να κάνω, αλλά βλέπω ότι δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Οι δυσκολίες αποπληρωμής, από ό,τι γνωρίζουμε από πάρα πολλά νοικοκυριά, είναι όντως δυσίωνη. Αλλά ωστόσο ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αφήνουν περιθώριο και οι διαχειριστικές έτσι ώστε να αποπληρώσουν τα παλιά. Οι διαχειριστικές εταιρείες δεν μπορούν να δώσουν περιθώριο με το δεδομένο ότι τα έξοδα αυτά πρέπει να πληρώνονται. Περιθώριο παλαιότερα, έτσι, στα παλαιότερα έτη, μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με συνεργασία του προμηθευτή πετρελαίου. Το οποίο φέτος όμως δεν μπορεί να συμβεί, λόγω της αλλαγής στις πληρωμές των βενζινοπολών προς τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Οι πληρωμές τους λοιπόν είναι άμεσες, οπότε κατά τη στοιχεία θα πρέπει να είναι και οι δικές μας οι πληρωμές των κοινοχρήστων δηλαδή, άμεσες και προς τους ανθρώπους αυτούς. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι τα περισσότερα νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να μην μείνουν χωρίς θέρμανση πληρώνουν μέρος των κοινοχρήστων με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό τους θα το εξοφλήσουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αν και αυτή η τακτική, σύμφωνα με τις διαχειριστικές εταιρείες, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.